Ούτε και σήμερα έλειψαν οι διχογνωμίε και οι φρασιστικοί διαπληκτισμοί στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Εσωτερικών, όπου άρχισε η κατάρθρωση συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωση. Θεωρώ ότι ε, επεκράτησε ένα γύρο το αίσθημα ευθύνη, το οποίο θα έπρεπε να επικρατήσει, όπω ανάφερα προηγούμενα, με σεβασμό απέναντι στην αλληλεόψη, αλλά πολύ περισσότερο στο έργο που επιτελούμε. Η διαφορά, συμπλήρωσε ο κύριος Λαμάρη, είναι ότι στη διάλυση αυτή τη σχέση δεν υπάρχει διαδικασία του γάμου. Έντονη ήταν και η λεκτική αντιπαράθεση βουλευτών του ΔΣΥ. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό θα συνεχίσει να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροχής ίσων ευκαιριών δεν μπορεί να γίνονται ούτε εκτόσει ούτε εξαιρέσει. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε να αποστεί, είναι αυτοί που έχουν αποστεί και με την παρέμβαση τους ήθελαν να πιθαναγκάσουν τους βουλευτές του κομματος αρον άρον-άρον να καταλήξουν στην εξέταση αυτού του νομοσχεδίου. Στην κόντρα παρενέβη ο πρόεδρος του Δησία Βέροφ Νεοφίτου. Ο Δημοκρατικό Συνεγερμό είναι υπέρ του συμφώνου συμβίωση. Το δικαίωμα τοποθέτησης με βάση τη συνείδησή τους δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι αυτό αντικατοπτρίζει και την επίσημη θέση του κόμματος. Δυσαρέσκεια για τον τρόπο συζήτησης του θέματος εξέφρασε ο πρόεδρος του Accept ΛΟΑΤΗ. Η κοινωνία αυτό ζήτα να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ ομόφυλων και τροφιλών ζευγαριών και ερχόμαστε τώρα πάλι να ξανασυζητήσουμε αν αυτό το πράγμα είναι που θέλουμε να, να γίνει. Για το θέμα των υιοθεσιών, ξεκαθαρίστηκε και σήμερα ότι δεν αφορά στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την προσεχή Τετάρτη.